Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 με τον Κωστή Ραπτόπουλο παρέα να αναλύσουμε και τις φάσεις των αγώνων που είχαμε μεσοβδόμαδα για την Super League 1, αλλά και για να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία είναι πλούσια. Πρώτα, θα δούμε τα αποτελέσματα των αγώνων της 15ης αγωνιστικής. Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός 0-1, ΑΕΚ Πανετολικός 1-0, ΑΕΛ Γιάννενα 0-0, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-4, Άρης Βόλος 2-0, Όφη Λαμία 2-0, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 3-2. Έτσι λοιπόν έχουμε Ολυμπιακός στην κορυφή με 38 βαθμούς, ο Άρης έχει 32, ο ΠΑΟΚ έχει 28, η ΑΕΚ 27, ο Παναθηναϊκός 22, Βόλος 19, Αστέρας Τρίπολης 18, Όφη 18, Ατρόμητος 17, Απόλλωνος Σμύρνης 15, ΠΑΣ Γιάννενα 14, Πανετολικός 11, ΑΕΛ 8, Ουραγός Λαμία με 5 βαθμούς και η αγωνιστική επόμενη 16η αύριο, Πανετολικός Ολυμπιακός, την Κυριακή ΠΑΟΚ Βόλος, Απόλλωνας Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Όφη, Παναθηναϊκός ΑΕΛ, την Δευτέρα ΠΑΣ Γιάννενα Άρης και Λαμία ΑΕΚ. Κωστή, καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά όλα. Τέλεια. Ναι, ναι, τέλεια. Τέλεια. Πάντα τέτοια να γίνονται. Mm-hmm. Να έχουμε δουλειά. Καταρχήν να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταντήσει σερβιέτες με φτερό. Δηλαδή έχει καταντήσει αηδή αυτή η κατάσταση. Βγαίνει η γυναίκα του Βιερίνια, μιλάει. Θέλουμε το συμβόλαιό μας το καινούριο. Ο Ραυτόπουλος είναι εναντίον του άντρα μου, θα τον σκίσω. Η Λάουρα Γκαρσία. Φαλακρέ, η γλώσσα σου είναι βαριά, ο άντρας μου και τέτοια. Τώρα βγαίνει του Βαρέλα η γυναίκα, μετά την τηλεδιάσκεψη που έκανε εκεί ο κύριος Σαφίδης και είπε μερικά πράγματα, δεν πρέπει να κρίνεται τον άνθρωπο από την ηλικία του κτλ. Μιλάμε για τρέλα, ε! Μιλάμε, έχουν βγει γκόμενες παρά μας. Να σου πω, δεν αρχίζει σιγά σιγά να κάνεις δημόσιες σχέσεις με την σύζυγο του Βλαντανίβιτς? Νομίζω ότι ο Ίβιτς είναι πιο straight τύπος. Το γνώρισα. Ναι. Νομίζω δεν θα... Καλά, straight είναι όλοι, γιατί ο όρος είναι λίγο παρεξηγήσιμος. Έτσι, και επειδή είμαστε και σε πονηρές εποχές. Ναι. Ναι. Σε λίγο ότι το είναι πιο ευθύς, θες να πεις. Ναι. Σε λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα το κάνει ο Μουτσινάς. Θα χάσει τη δουλειά του ο Ζαΐρης με τον Πετρωτό μέσα. Mm. Θα βγαίνει ο Μουτσινάς και θα κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Δηλαδή, μόνο Στραπών έχει μείνει να βγάλουμε πρωτοσέλιδο. Εγώ άνοιγα δηλαδή το αφεντικό. Του λέω να σου πω κάτι. Παύλο, να σου πω. Άσε με μια φορά την εβδομάδα, του λέω, να σου βγάζω το πρωτοσέλιδο. Πόσα φύλλα νομίζεις ότι μπορεί να πουλήσεις, του λέω, αν βγάλω εγώ το πρωτοσέλιδο? Σίγουρα λέει πολλά, αλλά θα μου γκρεμίσουν, λέει το στούντιο. Τι να γκρεμίσουν, ρε. Εδώ πατάνε το 6 για να κάνουν προπόνηση, ρε. Πατάνε το 2 του, λένε αυτή η θρασίδη λινόλη, ρε. Καταλάβεις. Εγώ τώρα αν είχα, πούμε, την. Μου πει βγάλε ένα πρωτοσέλιδο, ρε παιδάκι μου, θα βάζα ένα στραπό, μια σερβιέτα πρωτοσέλιδο και να το τίποτα. ΠΑΟΚ και θα βάζα φωτογραφία τη γυναίκα του Γκαρσία, τη γυναίκα του Βιερίνια και τη γυναίκα του. Πώς τη λέει την άλλη, του Βαρέλα. Και θα έλεγα, κάντε και ένα. Πώς το λένε, κάντε και ένα αυτό, ρε παιδί μου, διαγωνισμό. Ποια είναι πιο γκόμενα από τις τρεις? Εγώ θα ψήφιζα μία, αλλά μπορεί να παρεξηγήσει περισσότερες. Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο. Πριν πιάσουμε το αγωνιστικό και την ήττα που γνώρισε ο ΠΑΟΚ από τον Ατρόμητο με ανατροπή, μέχρι το 82 ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ. Όχι, στο 82 προηγήθηκε στο σκορ. Έβαλε το δεύτερο σκορ χωρίς να πηδήξει άλλο. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχει μία μεταγραφολογία. Από τη μία μας είπες νωρίτερα στο ραδιόφωνο πως έχει υπάρξει μία τηλεφωνική επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τον Βλάνταν Ίβιτς. Κάποιοι βέβαια δικαιολόγησαν την επικοινωνία τους λόγω των ευχών που αντάλλαξαν γιατί για τους παλαιομερολογίτες χθες ήταν Χριστούγεννα. Τώρα δηλαδή ποιος είναι παλαιομερολογίτης, ο Ίβιτς για ο άλλος? Και οι δύο είναι. Νομίζω ότι είναι και οι δύο. Και οι δύο είναι. Και οι δύο είναι. Ναι, τι παλιό ημερολόγιο. Δηλαδή πάνε με το παλιό ημερολόγιο όπως η μονή εσφιγμένου. Άμα είναι εσφιγμένο, θα είναι το σωστό το ημερολόγιο το παλιό. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ίβης μίλησε με τον Σαββίδη
και του λέει: σε θέλω να πούμε στην ομάδα τι θα γίνει. Πριν 10 λεπτά έβγαλε ο Γιώργος μια ανακοίνωση στήριξη του Γκαρσία. Ναι. Τώρα, αν σε πάω να βλέπεις το γιο του Προέδρου να στηρίζει τον Γκαρσία στο Instagram και ο Πρόεδρος, ο οποίος λέει, μιλάει με τον παλιμερολογήτη σήμερα τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, εντάξει, ότι χρόνια πολλά και τι χρόνια πολλά. Μιλήσαν γιατί το δικαιολογήσαν και τα λοιπά. Ότι εμείς βγάλαμε το ρεπορτάζ, εδώ πρώτη, ότι πρωί-πρωί κιόλας μάθαμε ότι έχουν μιλήσει οι δύο. Τώρα έχουμε πληροφορίες και από τα δύο στρατόπεδα ότι κάναν μια κουβέντα ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Ήβιτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Γκαρσία το έχει χάσει το έργο και αγωνιστικά. Έχει κρεμιστεί και ο μύθος του άντρα που βαράει γροθιές και τέτοια, γιατί ξέρεις, έχει ένα τραγούδι ο Καλατζής που λέει «Σίδερα μασάει ο κουταλιανός». Ναι. Άμα το βάλεις, θα πούμε, θα βάζα και ένα τέτοιο τραγούδι. Μιλάμε για κωμωδία, ο ΠΑΟ, και είναι κρίμα, γιατί ο άλλος έχει ξοδέψει πολλά λεφτά. Έχει ξοδέψει ο άνθρωπος πολλά λεφτά σε μεταγραφές, μάνατζερ, έχει τα payroll, πώς τα λένε αυτά, όπως έχει και ο Μαρινάκης και ο Λυσανίδης, έχουν τα payroll. Και αυτός payroll, μπόλικα να πούμε, πληρώνει άνθρωπος. Του κάνουν μεταγραφές σαν ουσίες, του κλέβουν την μπουτίκ μέσα τα λογιστικά. Ο Μαρινάκης βρίσκει φίλους μέσα στη δίκη του ΠΑΟ, του τραβάνε μηνύσεις για την πολυιδιοκτησία. Τον τρέχουν ένα χρόνο, να πούμε, μέσα, τρυπημένος από μέσα ο άνθρωπος. Εγώ, δηλαδή, αν ήμουν στη θέση του, δηλαδή, είχα τα λεφτά του Σαββίδη, από φτωχός γινόμουν αυτό που έγινα. Και με κάναν τέτοια, δύο-τρεις Γεωργιανούς με κάτι ρουθούνια, σαν τουρμπίνες από αεροπλάνο Boeing και κάτι σβέρκους, θα είχα στείλει κι άλλα δύο-τρεις να του σιδερώσω. Δηλαδή, το λέω με κάθε. Είναι καλός άνθρωπος. Πιστεύω ότι είναι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν παράγοντας και να σου πω τα κάνω αυτά του Μελισσανίδη και του Μαρινάκη. Δηλαδή θα μαζεύατε πτώματα στους μόλους από κάτω. Και καλά θα κάνανε μαζί τους κι εγώ. Καθίστε καλά. Λοιπόν, δηλαδή, για να δούμε τώρα. Χθες είπαμε για την μεταγραφολογία, είπαμε για το post του Ιού Σαββίδη που στηρίζει τον Πάμπλο Γκαρσία. Ο ένας τον στηρίζει, ο γιος. Ναι, αλλά μας είπες ότι υπήρξε επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Αυτός είναι ο Γιώργος. Ναι. Ο Γιώργου είναι αυτό. Ναι. Ο παπάς μίλησε με τον Ήβιτς. Με τον Ήβιτς. Ο Ήβιτς, εγώ έμαθα και τι του είπε. Λέει, πρόεδρε, να έρθω. Αλλά πρέπει να καθαρίσω κόσμο. Δηλαδή, ο Ήβιτς εκεί θα πρέπει να δίνει πολύ κόσμο. Έχει καταρχήν τους παίκτες του Κουτσολιάκου, οι οποίοι είναι ύποπτοι, γιατί ο Κουτσολιάκος τα έχει χαλάσει με την ΠΑΕ. Ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να λύσει ο Σαββίδης είναι αυτό. Μα δεν τα λέει κανένας, θα πω εγώ πώς είναι τα γράμματα. Κουτσολιάκος. Και στη μοιρασιά φαίνεται κάτι έγινε, τσακώθηκε να πούμε, τον έχουν στην Μπούκα, είναι τσακωμένος. Mm-hmm. Ναι, αλλά εκεί έχει παίκτες. Δεν από τα ονόματα, ας τα βρουν, θα τα λέω εγώ, τι έτρωγουν ξύλο, κατάλαβα. Έχει παίκτες. Οι οποίοι τώρα πάει το μυαλό τους, μήπως και ήταν, γιατί χθες ο Ατρόμητος, εγώ τέτοιο 3-4-3, αφελέστατο, δεν περίμενα να δω. Mm-hmm. Κάπου δηλαδή αρχίσαν να το βλέπω το μπάσκετ ύποπτα. Κάποιοι Αριανοί, κάποιοι Ολυμπιακοί. Λέει, τι είναι αυτό εδώ. Ο ένας ο στόπερ, πώς τον λένε. Ο Γούτας. Ο Καβάνο έχει πιάσει γραμμή αυτός. Ο Γούτας είναι 20 μέτρα στο κέντρο βάρης και ασήκωτος. Και δεξιά είναι, να πούμε, ο Γκάλο στην άλλη γραμμή. Έχει τραβήξει εξτρέμου και Κυβρακίδης και ο Νάτσος. Αυτά που έλεγε ο Αλέφαντος δηλαδή. Τι 3-5-2 παίζεις, προσχωρεμένος. Αυτοί παίξανε ένα στυλ τέτοιο με δύο χαφ, ενώ ο Πάοκ είχε τρία χαφ. Δηλαδή είναι πόσο πιο αφελές. Απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έχει Ζίβκοβιτς γρήγορο και έχει βάλει τα γκολ σε αντεπιθέσεις να το παίξει έτσι. Και τρώει δύο γκολ, αλλά κατορθώνει ο ΠΑΟΚ να είναι χειρότερος στην άμυνα, χειρότερος μετά το 60 λεπτό και άναρχος μετά το 82 και κουρασμένος και με πολλά πολλά ατομικά λάθη. Δηλαδή ο Ατρόμητος έτσι όπως έπαιζε, με τέτοια διάταξη, με τέτοιες αραιές γραμμές, βόλευε τον ΠΑΟΚ να βγει και από πλάγια και μπούκες να γίνουν και ούτε ντουμπλαρίσματα είδα εγώ στον πολύ καλό Τζόλι σε φόρμα. Στον Ζίβκοβιτς κάτι ψηλό είδα και τα λοιπά. Ούτε σέντερ μπακ να πάει στον ξέβραγο αμπέλι, το οποίο λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ. Με ποιο τρόπο να χάσει ο ΠΑΟΚ αυτό το μάτσο. Πρέπει να βρεις μεγάλο τρόπο για να χάσει αυτό το μάτσο ο ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι η συνεκκίνηση του αγώνα, και δεν μιλάω μόνο για το χαμένο πέναλτι του Τζόλι, αλλά γενικά και με τις ευκαιρίες του Σφιντέρισκη, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το κλειδώσει, όπως λέμε.
το παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή σε κάνει να βάζεις και σκέψεις ο Κάναν το εξής. Γίνεται πέναλτι, το χάνει. Ξανακάνει ευκαιρία. Ξανακάνει ευκαιρία. Ξανά ανοιχτός. Ξανά ανοιχτός. Δηλαδή δεν το βλέπεις ότι θα πρέπει να μαζέψεις τους τρεις στόπερ και οι δυο μπακ να γίνουν πεντάδα και να φύγεις εσύ στην κόντρα ή να προσέξεις σε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον άμα βρει χώρο, ο ΠΑΟ, μπορεί να σε σκοτώσει. Έχει σκοτώσει την Αϊντχόβεν, πώς τη λένε. Έχει σκοτώσει την. Πες την Μπενφίκα. Την Τούρκικη. Έχει σκοτώσει την Μπενφίκα. Όλα αυτά σε άμυνες οι οποίες ήταν κατά κάποιο τρόπο ψηλά, ανοιχτές, βρήκε τρόπο και δημιούργησε καταστάσεις. Και εσύ σαν Γκάναντι, γιατί ξεκινάω από τον Ατρόμητο. Το παίζει έτσι το ΠΑΟ, οι τρεις στόπερ στο κέντρο και Αρεάνος με τον άλλον, extreme back half. Η μπακ όχι γιατί δεν έπαιξε με μπακ χαφ, γιατί είπε ο Μανούσος στη μια μεριά και ο Δαφιώτης έπαιζε την άλλη και έπαιζε με ένα χαφ λιγότερο. Και έπαιζε με ένα χαφ λιγότερο και ο Μουρκ που είναι 3 εναντίον 2 δεν έχουν μπει στην μπάλα. Και λέω Γκαρσία τι παίκτες είναι αυτοί και έχει ένα πολύ έτσι μπερδεμένο παιχνίδι το οποίο βάλεις και λίγο ίντρικα και λίγο το ότι είναι και λίγο ύποπτος ο ένας και περίεργος ο άλλος, βάλεις τον Κουτσολιάκο μέσα, κάνεις μια ομορφιά. Ναι. Μια ανάλυση η οποία μπορεί να πιάσει 150.000 views. Το θέμα είναι βέβαια ότι στο τέλος της ημέρας ο ΠΑΟΚ είναι στο πλην 10 από τον Ολυμπιακό και τώρα εάν δεν κερδίσει στην Τούμπα για να πεις ότι διατηρεί κάποιες μαθηματικές ελπίδες το έργο τελειώνει πριν κλείσει ο Γενάρης. Όχι, το έργο τώρα αρχίζει. Γιατί το ξύλο θα πέσει αν περάσει ο άλλος μπροστά. Το ξύλο στην Τούμπα ο Άρης είναι ήδη μπροστά. Ναι, αυτό ακριβώς. Το ξύλο δεν θα πέσει γιατί θα χάσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Το ξύλο θα πέσει γιατί το περνάει ο Άρης του Καρυπίδη. Εκεί είναι το γαμό του. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε λίγο δύο φάσεις που έχουμε επιλέξει από το μάτς στο Περιστέρι. Και αμέσως μετά θα μας πεις για αυτό το Μπράντεφερ στην συμπρωτεύουσα ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αρχικά θα δούμε την ευκαιρία που χάνει ο Σφιντέρσκι από την παλιά του Γιαννούλη. Έτσι. Εδώ κοίτα άμυνα. Κοίτα αποστάσεις. Κοίτα. Κοίταξε πού είναι ο ένας ο στόπερ, πού είναι ο άλλος. Και ο άλλος έρχεται αφού τελείωσε η φάση. Ακριβώς και βέβαια και το κοντρόλ του Πολούν ήταν το καλύτερο, αλλά και το τελείωμα ήταν αλλαντάλλον. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει γίνει ήδη η αλλαγή του τερματοφύλακα εδώ, γιατί είχε ένα πρόβλημα ο Γιαννιώτης, σωστά δεν θυμάμαι. Ναι, καλός ο, πώς το λένε, ο Πιτσιρικάς. Καλός ο τερματός, ο Πιτσιρικός. Και αμέσως μετά θα δούμε τον γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος με τον Νάτσο και εδώ είναι πολύ ψηλά η άμυνα του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Εδώ το σκορ είναι 2-2, έτσι. Ναι. Είναι 2-2. Αυτή η άμυνα και στο 1-2 και στο 2-2 είναι έτσι, είναι σε αυτή τη διάθεση. Εδώ. Κοίταξε, αυτή είναι η πίσω γραμμή. Βλέπεις η επόμενη γραμμή που είναι. Δεν τη βλέπεις στο κύπελλο. Όχι. Αν είχαμε μια εικόνα, είναι πολύ καλή εικόνα αυτή που μου δείχνουμε. Mm-hmm. Αλλά και το γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ το 1-1. Κοίταξε εδώ διάταξη. Αραιή και η πίσω γραμμή, η άλλη γραμμή τελείωσε. Γιατί δεν υπάρχουν και χαφ. Εδώ υπάρχει το εξής φαινόμενο. Λέμε για την τετράδα του ΠΑΟΚ που δέχεται γκολ και ο Πασχαλάκης. Αλλά όλο το σκηνικό ξεκινάει από τα χαφ. Τα οποία χαφ, να πω ότι έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ και δύο. Έχει βάλει φρέσκο τον Καντούρη, φρέσκο τον Ινούα. Που δεν μπορεί να επικαλυστεί κάποιος το στοιχείο της κόπωσης, γιατί ο Καντουρί μπαίνει στο 70, κάπου εκεί μπαίνει και ο Λινούα, άρα έχω δύο χαφ και τρίτος είναι ο Άρντα. Εντάξει, έχω Λινούα, Καντουρί και Αγκούστο, τρεις. Mm-hmm. Έχω βάλει τρίτο χαφ και τρώω εγώ τα δύο γκολ με αποστάσεις της τετράδας με τα χαφ 30 μέτρα. Εδώ μιλάμε μεγάλη απειθαρχία. Ναι. Δεν μπορώ να επικαλεστώ εγώ, κουράστηκαν. Ήταν μπροστά τους, βρήκαν στην αντεπίθεση και τα λοιπά. Τι κουράστηκαν. Απλά σε ένα μάτς γενικά ροντέο, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 82 και στο τέλος δεν έφυγε ούτε με τον βαθμό της ισοπαλίας. Στο πρώτο γκολ
που τρώει ο ΠΑΟΚ, που κάνει το λάθος ο Γιαννούνης, είναι σοβαρό λάθος. Mm-hmm. Πάλι αν δεις, υπάρχει η άλλη, η επόμενη γραμμή, τη γραμμή των ΧΑΦ, πάλι πάρα πολύ μακριά. Mm-hmm. Που εκτός από ότι δεν μαρκάρουν, δεν υπάρχει και κάποιος να πάρει την μπάλα την κατεβάσει, που θα πρέπει να το κάνει ο Αγκούστο με εντολή. Ο Αγκούστο, που να μην μαρκάρει, να είναι αμπλαούμπλας στα μαρκαρίσματα, κακός όπως και ο Χαρίσης που έβαλε τον κόλ. Γι' αυτό δεν έπαιξε μεγάλη μπάλα ο Χαρίσης, πιστεύω. Με εντολή πρέπει να πάει η μπάλα στον Αγκούστο να έρθει ανάμεσα από τα δύο στόπερ να τη μοιράσει. Και να μην αφήνει τον Μιχαηλίδη, τον Ίγνασον ή να κατεβαίνει ο Γιαννούρης με τον Βιερίνια. Ναι, είναι αυτό που μας έλεγε ο έμνηστος ο Νίκος, ότι τέτοιους παίκτες δεν τους γουστάρω, νεροκουβαλητές, ότι θα γυρίσεις στα στόπερ να πάρεις την μπάλα να την κουβαλήσεις, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, με αποκορύφωμα το λάθος του Γιαννούλη, γίνεται εύκολα αντιληπτό πόση μεγάλη ανάγκη υπάρχει για έναν παίκτη που θα βγάζει με ασφάλεια την μπάλα, από την άμυνα. Και αυτό το λέω και για ένα ακόμα ρο. Έχω έναν 35 χρονών έτοιμο θάνατο, το Βιερίνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να του τη δίνω και ανέβα. Ποδοσφαιρικά έτοιμο θάνατο, προφανώς, ναι. Έτσι, ναι. Και έχω και τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, αν πας να προσκυνήσεις κανένα Άγιο, κανένα σκήνομα, ποτέ, που εγώ είμαι άθεος, δεν πάω, θα δεις 30 Γιαννούληδες Αγίους στο φέρετρο να τους προσκυνάνε. Ο Γιαννούλης, εγώ αν ήμουν δηλαδή συμπαίκτης του Γιάννη, έτσι όπως είναι, έτσι όπως τον έχω δει, και ή στο πούλμα στη τριπλανή θέση ή στο δωμάτιο και κοιμόμουν με τον Γιαννούλη Παρτενέρ, ας πούμε, στο δωμάτιο, 3-4 φορές από τον δρόμο μου θα σηκωνόμουν από εφιάλτη. Μα δεν τον βλέπουν ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Ότι πρέπει να τον ξεκουράσουν, πρέπει να τον δυναμώσουν. Τους έχει εγκαταλείψει. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα ευρωπαϊκή, τι σώματα έχουν κτλ. Και ο Γιαννούλης ο Βουκαράς είναι πριν το θάνατο στο σανατόριο, που ήταν που τους λέγανε αυτούς με τους. Πεθαίναν στο σανατόριο παλιά οι άνθρωποι. Η φηματική, ναι. Ναι, σαν το Γιαννούλη είναι. Δηλαδή, αν πας στο ΑΧΕΠΑ είστε κάτω στα νοσοκομεία κάτω τα δικά σας, μετά από εγχείρηση να τον βγάλεις τον ασθενή, σαν το Γιαννούλη είναι. Και δεν φταίει ο Γιαννούλης. Δηλαδή, δεν πρέπει να παίζει συνέχεια. Το βλέπετε ότι τα μάγουλα έχουν πάει και χτυπάνε τα δόντια από την αδυναμία. Ναι. Να σου πω, στον Τζόλι που την πέσανε για το χαμένο πέναλτι, ότι έπρεπε να το εκτελέσει ο Βιερίνια κλπ. Εκεί τι έχει γίνει, πάλι. Δεν φταίει ο Τζόλις. Ναι. Αυτοί τώρα έχουν μια αναστάτωση. Σου λέει να βάλει ο Τζόλις γκολ, να τον πουλήσουν. Ναι, αλλά εκεί φαίνεται και ότι δεν υπάρχει προπονητής. Ο προπονητής δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μην αφήσω τον Βιερίνια να χτυπήσει. Μα το Βιερίνια δεν το θες, να σου κάνει κούρσες. Ναι. Πέναλτι, φάουλ. Εντάξει. Τα στημένα, ναι. Τα στημένα να σου κάνει. Και βάζει τον Τζόλι τώρα γιατί είναι που είναι σε κατάσταση δύσκολη. Οπότε να πουλήσουμε τον Τζόλι. Να πουλήσουμε τον Τζόλι, φάει τον πέναλτι κάμερα. Αλλά δεν φταίει ο Τζόλις. Φταίει ο άλλος που δεν σηκώνεται να πει εσύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει δημοκρατία. Το έλεγε ο Γκμόχ. Υπάρχει δημοκρατία με δικτάτορα εμένα. Τότε είχε πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει, λέει, δημοκρατία. Αρχηγός στην ΑΕΚ θα είναι ο Μαύρος. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Ο Γκμόχ και αυτά είναι μαζί. Και σε αυτό δεν υπάρχει δημοκρατία. Να μας και συνήθως αυτά τα πράγματα, για αυτά τα πράγματα έχουν δοθεί εντολές νωρίτερα, έτσι, για το ποιος θα εκτελεί πέναλτι. Γιατί χαλάει και λίγο και τις εντυπώσεις να υπάρχει μια ανησυχία στον ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα που θα το εκτελέσει. Για φίλαθλος του ΠΑΟΚ 50 χρονών γριά, 52 χρονών γριά, που πλένει τα πιάτα. Και βλέπει τον άντρα της και λέει, η ομάδα σου παίζει. Και βλέπει 3-2 χρόνια το Βιερίνια να βαράει τα πέναλτι. Δεν τη φάνει παράξενο που πάει να το βαρέσει ο Τζόλης, λες. Ναι. Εγώ σου λέω για εμάς που είμαστε τρελοί με την μπάλα και βλέπουμε. Μα είναι ανομαλία αυτή. Να έχουν το Βιερίνια από τα 15 πέναλτι, άμα χάσει το ένα και εκείνο θα πάει στο δοκάρι, δεν το πιάσει ο τερματοφύλακας. Βαράει όλο τον πέναλτι. Και εμείς το κάνουμε την ώρα του παιχνιδιού ανάλυση. Και το λέμε εκείνη την ώρα. Και κρατάμε την κόπια και λέμε να το είπαμε πριν, δεν το λέμε μετά. Στο site τα πάμε. Σωστό. Λοιπόν, τις είδαμε τις φάσεις, λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει μιλήσει με Βλάντα Νίβιτς. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Σαββίδης στηρίζει Πάμπλο Γκαρσία. Υπάρχει μια αναστάτωση εκεί. Να πούμε ότι ξέρεις τι κάνουνε τώρα αυτοί. Γκαρσίες, Μιερίνιες, Βαρέλες, όλοι κτλ. Θέλω να τάω καλά με τον Γιώργο. Ναι. Γιατί γνωρίζοντας ότι ο Ιβάν
τον έχει αδυναμία. Mm-hmm. Τον έχει αδυναμία, αυτό το γιο έχει αδυναμία. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί ο άλλος είναι πιο έτσι, σοφιστικέ, πιο μορφωμένος, πιο έτσι στις επιχειρήσεις κτλ. Τον έχει κατατάξει κάπου εκεί. Ο άλλος είναι αγαπησιάρης, ζωηρός, αυτός είναι ο ζωηρός, η οικογένεια, τον έχει αδυναμία. Και σου λέει, αν κάνουμε παρέα με τον Γιώργο, να τρέχουμε, ξέρω εγώ, με άλλο ο Γιώργος όποτε ανακατεύει σε μεταγραφές και τέτοια. Είχαμε δυσάρεστες καταστάσεις, να πούμε στον πάω. Επειδή τον έχει αδυναμία ο Ιβάν, ξοδεύει τα λεφτά και δεν τα κλαίει. Τώρα τι λεφτά είναι που δεν τα κλαίει, εμείς άμα χαλάσει το καζανάκι, να πούμε, της τουαλέτας και έρθει ο υδραυλικός, το καλοπιάνουμε αντί να μας πάρει 60 ευρώ, να μας πάρει 40 τώρα. Αυτός τα πετάει τα λεφτά για τον Γιώργο. Δεν ξέρω, δικά του είναι, δεν με πέφτει λόγο σε μένα. Αλλά είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Εντάξει, που μυρίζει λίγο. Βρωμάει πολύ Θεσσαλονίκη. Κατανοητό. Βρωμάει Θεσσαλονίκη, βρωμάει αργοπορία, βρωμάει ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε τώρα, είμαστε πίσω. Ακόμα και με τον Σαββίδη, με τα λεφτά του Σαββίδη, με τη δημοτικότητα του Σαββίδη, με την προσωπικότητα του Σαββίδη, κατορθώνουμε εμείς να περάσουμε το Θεσσαλονικιώτικο παρά να περάσει αυτός τη ρώσικη νοοτροπία, την πειθαρχία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μία πιθανή εντεκάδα με τον Βόλο. Ο Ουάρντα παρεπιπτόντως το πανηγύρισε τον γκολ με τον Ατρόμητο. Οπότε ναι, πιθανολογώ πως αν σκοράρει κόντρα στο Βόλο θα πανηγύρισε επίσης. Ο Ουάρντα ένας χαρούμενος άνθρωπος. Μπήκε μέσα, εκεί που έπρεπε να παίξει έπαιξε. Και από ό,τι φαντάζομαι εγώ, έτσι όπως το βλέπω το έργο, άμα δεν πιάσει και ο τρίτος ο σέντερφορ, τον βλέπω για 9 με 3 χάφ. Για 9 με 3 χάφ. Πάντως τώρα λογικά θα υπάρχει Σφιντέρσκι, Ουάρντα, Ζίβκοβιτς, Τζόλης, το καρέ μπροστά. Αυτό θα είναι. Και αλλάζει και τα χάφ με Τσιγκάρα και Ελκαντουρί. Βέβαια. Δεν παίζει ο Γιαννούλης. Θα πάει εκεί ο Βιερίνια. Ο Ροντρίγκος Άρης οπωσδήποτε. Ο Ίγνασον είναι καλό στόπερ. Ναι. Φορμαρισμένος, σταθερός κτλ. Και θα μπει ο Κρέσπο εκεί. Mm-hmm. Και αυτός 33-34, μεγαλώσαμε οι δύο. Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα κτλ. Είναι γερουσία. Είναι για το γεροκομείο, το Χαρίσιο. Εδώ στην Άνω Τούμα έχουμε ένα γεροκομείο. Εδώ που θα πάμε και εμείς, αν ζήσουμε, μας πετάξουν εκεί. Αν έχουμε καμία καλή σύνταξη, να μας έχει καμία ρωσίδα και μας κρατάει από αυτό. Αυτή είναι τώρα Κρέσπο, Βαρέλα για το τέλος. Βιερίνια τελευταία χρονιά, αν τη βγάλει η γης μέχρι το τέλος, δεν το βλέπω. Προβλέπω καμιά φλάση ακόμα έτσι όπως τον έχουν, γιατί είναι μια δυσκολία. Το Ζίβκοβιτς βλέπω γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια με τον Πασχαλάκη, ό,τι πάει μέσα γράφει. Αχα. Δεν έφταιγε για ένα γκολ εχθές, αλλά τους ενοχλεί πολύ η ποζεριά του. Τι σημαίνει ποζεριά. Ναι. Τι σημαίνει ποζεριά. Ναι. Ποζεριά είναι σουτάρι ο άλλος, βγαίνει μπάλα 2 μέτρα out. Πετάζεται ο Πασχαλάκης, κάνει και μια κολοκύμπα. Ναι, το έχει αυτό, το έχει αυτό. Δεν το χρειάζεται. Είναι θεαματικός. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις για όσο κόσμο μας βλέπει μέσω της τηλεοπτικής συχνότητας του ΑΡΤ και θα συνεχίσουμε εμείς με κάποιες ερωτήσεις που έχω ήδη εδώ στο χαρτί μου για τους φίλους που μας παρακολουθούν στο YouTube. Λοιπόν, Κωστή, πρώτη ερώτηση. Πόσο καιρό δίνει ο Ραπτόπουλος στον Γκαρσία? Εγώ πριν το μάτς, με κάνανε ερώτηση στο ραδιόφωνο, πριν το 3-2, αν πιστεύω ότι θα βγάλει τη χρονιά. Και λέω δεν θα τη βγάλει. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί και την πίεση αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό και να το πεις δεν σε διώχνω. Άμα κάνει δυσάρεστες καταστάσεις, μαλώσει με τον έτοιμο να πλακωθεί με τον Ρέμπεϊν, έμαθα. Δηλαδή από μόνος του είναι αυτοκαταστροφική περίπτωση και τον βλέπω να φεύγει, χωρίς να το διώξω. Mm-hmm. Δεν τον βλέπω να μένει mm-hmm. με τίποτα. Ποιος θέλει για τα χάλια του ΠΑΟΚ, ρωτάει ο Σπύρος. Τα χάλια του ΠΑΟΚ έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο πρόεδρος είναι εκτός Ελλάδος ένα χρόνο και έχει αφήσει το μαγαζί σαν αγωγό μια καφετέρια που να μην ξέρω από καφετέριες. Να φύγω και να αφήσω στην κόμενα την σερβιτόρα και την. Να με κατακλέψουνε και εγώ δεν θα έχω ιδέα. Μάλιστα. Και να ασχολείται ο ίδιος με το αντικείμενο και με την ομάδα, με την επιχείρηση. Έχει βάλει άλλους. Βάλεις άλλους, ναι, είναι έκατσε στη βάρκα. Ο Κώστας ρωτάει αν ο Τζόλης θα πάει το καλοκαίρι στην Ιταλία.
Βγάλαμε ένα μάνατζερ πριν δύο μέρες, ο Κοκώστας ο Πετρωτός. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του, από τους πολύ καλούς μάνατζερ τους Ιταλούς. Και δεν μας είπε και πάρα πολλά λόγια για τον Τζόλι, ότι μπορεί να πάει σε 7 ομάδες κτλ. Έχω την εντύπωση ότι θα βγάλει τη χρονιά και αν πάει έτσι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τις. Αλλά δεν μας είπε ότι για καμιά Σασουόλο δεν είναι για, για τα ψηλά σκαλοπάτια. Ναι. Δεν συζητιέται για τα ψηλά σκαλοπάτια. Ο ΠΑΟΚ δεν τον πουλάει χαμηλά, δεν έχει ρήτρα, οπότε είναι δύσκολο να φύγει. Ναι, από την άλλη βέβαια είναι να ανοίξεις την πόρτα του καμπιονάτο, ακόμα και στη Σασουόλο να πας. Αυτό είπε αυτός. Λέει, αν πάει σε μια Σασουόλο, ναι, μπορεί από εκεί να φύγει στα ψηλά στρώματα. Η μετάβαση από εδώ εκεί στα ψηλά στρώματα φαντάζει δύσκολη, είπε ο μάνατζερ. Λοιπόν, γιατί πολεμάει τόσο τον Άρη ο Ραπτόπουλος, ρωτάει ο Παναγιώτης. Στα προγνωστικά του πολεμάω τον Άρη. Να του πω εγώ ότι εγώ είχα με τους σουπεράδες της παλιάς εποχής μεγάλη κόντρα, γιατί κλέβανε τον Άρη μαζί με τους διοικούντες. Ήταν κλέφτες. Σήμερα ο Σούπερ 3 έχει αλλάξει 150% φιλοσοφία, είναι πάρα πολύ καλή, δυναμική και με τον Γκαρυπίδη δεν τον κολλάω, γιατί ούτε κλέβει τον Άρη και κάνει το καλύτερο. Εγώ είχα κόντρα με την παλιά φρουρά. Δηλαδή έχω φύγει από εδώ με ελικόπτερο από το ελικοδρόμιο εδώ της Εκθέσης Έρμης του Ραπτόπουλου και είχε κάτω 1000 Αριανούς. Παλιά. Αυτές τώρα τον πάω κόντρα για γούρι, λένε μερικοί. Τον πάω ανάποδα και κερδίζω. Άρχισε μου λένε, παίξε μας κόντρα και στα Γιάννενα να κερδίσουμε. Έτσι. Καμία λοιπόν, κόντρα. Ο Γιάννης ρωτάει αν πιστεύει ο Ραπτόπουλος ότι ο Μπαράλες θα πάει στον Άρη και αν έχει ακούσει κάτι για Κάιπερς. Ο Μπαράλες δεν θα πάει στον Άρη. Έγινε μια κουβέντα, φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρή διαφορά στο οικονομικό και δεν ταιριάζει και ο Μπαράλες στον Άρη, αν θέλω να σου πω. Κάιπερς δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Για Μπαράλες ασχολήθηκα πολύ σήμερα και πάει προς το να μην γίνει. Ναι. Πάει στο προς... Ο Μπαράλες, γιατί η δικιά μου απορία τώρα αυτή, γιατί πιστεύεις δεν ταιριάζει. Είναι κεφαλοσφαιριστής και ο Άρης έχει την μπάλα χαμηλά πάντα. Μπαίνει με πλάγιες κινήσεις, μπαίνουν οι μπακ ψηλά, βγαίνουν οι εξτρέμ. Χθες για παράδειγμα το γκολ μπήκε στα αργά στόπερ του Βόλου, χώθηκε μέσα πολύ στα σέντερ Βόλου Σίλβα με μια κίνηση που θα πούμε. Ναι, είναι ωραίο εξτρέμ. Είναι ωραίο εξτρέμ. Ναι. Έχουμε επιστρέψει και στη συχνότητα του Άρτ για όσους τους παρακολουθούν από την τηλεόραση. Τώρα, δύο ερωτήσεις αφορούν τον Ολυμπιακό. Αν θα παίξει ο Χασάν με Πανετολικό, μου είπε ο Νίκος Αβραμίδης ότι είναι άγνωστο, πάντως είναι πρώτη φορά στην αποστολή μετά από 2 μήνες και κάτι. Και είναι γνωστό ότι η αδυναμία που του έχει, ποδοσφαιρική αδυναμία προφανώς, ο Πέντρο Μαρτίνς, γι' αυτό και δεν αποκτήθηκε center for, τον ξελασπώνει. Τον ξελασπώνει πολλές φορές. Και ο Ολυμπιακός, αν θα κάνει άλλη μεταγραφή, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, αλλά αυτή η μεταγραφή θα γίνει μόνο εάν και εφόσον πουληθεί ο Σισε σε ομάδα της Γαλλίας. Ποιος είναι εκεί στον Ολυμπιακό, ο κύριος Καρεμπέ είναι? Ο Μοντεστό κύριος. Ο Μοντεστό. Δηλαδή ο κύριος Μοντεστό δεν μπορεί να βρει σε όλη την Ευρώπη έναν 26 χρονών, 24, καλό γρήγορο στόπερ. Ο Παπασταθόπουλος έχει δει πως έχει πριστεί από το πάχος. Το κεφάλι του το είδες. Έχει κανένα παλιό αμάξι στη γειτονιά, κανένα καντέτ, κανένα παππού που δεν έχει καθρέφτη δεξιά. Για βάλ το να παρκάρει. Θα πρέπει να γυρίσει πίσω το κεφάλι. Να κοιτάμε το δικό μου. Το γυρίζω. Ναι. Παπασταθόπουλος πάει μέχρι εκεί. Είναι τρελή εκεί πέρα στον Ολυμπιακό. Χθες έβλεπα τον Ολυμπιακό προχθές. Πόσο κακός με την μπάλα κάτω είναι αμυντικά στην Τρίπολη. Ναι. Που τον διέλυσε την Τρίπολη. Και ο Μπά και ο Σεμέδο. Ναι, ενώ ψηλά είναι πολύ καλή, ειδικά ο Σεμέδο. Με την μπάλα κάτω είναι τρίπλα και κάρτα. Και θα πάρει τον αργό πάλι. Εντάξει, ο Σοκράτης όμως με την μπάλα κάτω είναι καλός. Ναι, ήταν καλός. Ήταν καλός. Και ο Μάρλον Μπράντο ήταν καλός. Πεδαράς και γκόμενος. 79 χρόνια πριν πεθάνει, τον βάλανε να παίξει ένα έργο με κάτι κιλά τέτοια και κάτι τυράντες, το θυμάμαι. Ήταν ο Μάρλον Μπράντο έτοιμος να πεθάνει. Το Μάρλον Μπράντο έτοιμο να πεθάνει, το πάρει το χόλι του δηλαδή. Λοιπόν, και για την ΑΕΚ θα πούμε αργότερα. Ρωτάει ο Σταύρος αν ισχύει η φήμη για πώληση της ΑΕΚ στον Καλτσίδη. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ και μία τριετία παίζει το όνομα του βασιλιά του Τσιμέντου, όπως αποκαλείται. Ο βασιλιάς του Τσιμέντου. Ναι. Είναι ο Μελισανίδης. Ποιος? Ο Μελισανίδης είναι
ο βασιλιάς του Τσιμέντου. Του Τσιμέντου, του υλικού, του υπάρχητου. Λοιπόν, ο Ψανίδης, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αυτοδημιούργητος, θα είναι ευχής έργο να τη δώσει την ομάδα στον Καλτσίδη, αλλά να μείνει αυτός εκεί. Mm-hmm. Όσο είναι γερός και δυνατός και ακμαίος. Αυτό ακούγει το σενάριο για να γίνει, βέβαια, για να γίνει πιο ομαλή η διάδοχη κατάσταση. Όπως θα ακούνε το δικό μας. Για πάρε να δαγκώσεις το Μελισανίδη. Να δεις ποιος είναι ο βασιλιάς του Τσιμέντου, μάγκα μου. Mm-hmm. Που βρίσκεται επιχειρηματίες και τους δαγκώνεται. Επειδή είναι, πάλι καλή είναι. Δηλαδή, όχι, εγώ θέλω το Μελισανίδη παράγοντα mm-hmm. και τον άλλο με τα Τσιμέντα και την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια, ο Μαδάρα. Τον ΠΑΟΚ ομαδάρα, τον Παναθηναϊκό ομαδάρα, εδώ ένα πρωτάθλημα όπως το 1980 με 5 συνδιεκδικητές του τίτλου μέχρι τις τελευταίες 5 αγωνιστικές. Θα περιμένεις λίγο ακόμα. Λοιπόν, ωραία, πάμε τότε. Αφού πήγαμε σε Καλτσίδη, πάμε στην ΑΕΚ. Κέρδισε τον Πανετολικό 1-0. Είδα και στα έντυπα που πρόσκειται περισσότερο στην ΑΕΚ να δίνετε μία έμφαση στο 0 παθητικό. Εδώ βλέπουμε την εντεκάδα. Με Τάνκοβιτς, Μάνταλο, Γκαρσία, Ολιβέιρα στην κορυφή, Γαλανόπουλος, Σακχόφ στα χαφ, Μιτάι, Μπακάκη, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσιάρου και τον Αθανασιάδη. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα εδώ, όπως το δούμε και στην κάρτα την επόμενη, η ΑΕΚ είχε να κρατήσει 0 παθητικό στο πρωτάθλημα από την δεύτερη αγωνιστική. Και αν αθροίσουμε και τα παιχνίδια στην Ευρώπη, κράτησε ανέπαφτη εστία της κόντρας στον Πανετολικό για πρώτη φορά μετά από 13 παιχνίδια. Καλό αυτό. Καλό αυτό στατιστικά. Από την άλλη, εάν ο Χιμένεθ πιστεύει ότι εκεί έχει η ομάδα του μια πρόοδο από τη στιγμή που και ο Πανετολικός δεν έκανε και πολλές ευκαιρίες και δεν είχε και διάθεση πολύ να επιτεθεί. Για έχει μπροστά. Ναι. Καλούς παίκτες. Mm-hmm. Και ο Χιμένεθ. Και ο άλλος, ο αδύνατος που ήταν με το σαγόνι, ένας καλός, ο Πογέτ. Αυτή ήταν το 1-0, όπως είναι και ο Μάτζιος. Δηλαδή, αν δεν το φάω, θα βρω μια άκρη να κάνω ένα γκολ. Έτσι η ΑΕΚ, νομίζω ότι σαν φιλοσοφία, ανεξαρτήτως συστήματος και διάταξης, ας πούμε, είναι πιο ορθολογικό. Δηλαδή, είναι και αμαρτία η ΑΕΚ με Μάνταλο. Με Τάνκοβιτς, με Αλμπάνι που ανεβαίνει, με τον Καρσία που είναι καλή μεταγραφή, με τα τρία σεντερφόρ, το Λιβάγια που παίζει αλλού. Είναι καλή ομάδα, σαν άτομα. Το Μαχαίρα ξέχασες που έχουμε το καιρό μαχαίρα, να τον δούμε. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και να έχει πίσω τον γέρο Τσιγκρίσκη, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ, αλλά είναι γέρος. Ο Σβάρνας, ο οποίος είναι ο βασιλιάς της Γκάφας κτλ. Ο Μέτριος Ντέλτερ Τσεράου, ο Μέτριος Χρήτη ως κακός, ο Μπακάκης το παιδί το οποίο δεν. Ο άλλος ο Παολίνο ανεβαίνει, δεν μαρκάρει. Ο Παολίνο παλικάρι... ψάχνει ομάδα, είναι εκτός ομάδας. Είναι εκτός ομάδας. Ναι, ο άλλος από την Τρίπολη, που είναι για μένα καλύτερος, δεν τα βρίσκει εκεί με το Μελισανίδη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ούτε με πέφτει λόγος. Για μένα είναι καλύτερος. Και αριστερά χίλιες φορές αυτό το παιδάκι, ο Αλβανός, ο Μιτάι, χίλιες φορές, από τον Παλαιστή του Χουλ και τον, το στοπεροειδή αριστερό μπακ το Λόπες. Στοπεροειδής. Ναι. Να δούμε και μια πιθανή εντεκάδα με Λαμία. Βέβαια το μάτς, αν δεν κάνω λάθος, είναι Δευτέρα. Έχουμε καιρό ακόμα. Εδώ βλέπουμε με Ανσαριφάρ, Αλμπάνι, ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα και θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Μάνταλο και Τάνκοβιτς. Ναι. Πάντως, να πούμε ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο και φουντώνουν τα σενάρια πως τελικά δεν θα ανανεώσει ο Λιβάγια. Και φαίνεται να είναι πιο προσιτός ο Ολιβέιρα. Ενώ θυμίζω ότι πριν τις γιορτές, μάλλον το αντίθετο γνωρίζαμε, έτσι ότι θα μείνει μεγάλο καλό όποιος από τους τρεις φύγει. Από πού μπορεί να πάρει πιο πολλά λεφτά ο Μελισανίδης? Νομίζω από το Λιβάγια. Λιβάγια, ναι. Ο Λιβάγια έκανε χιλιόμετρα σαν να ήταν Πόρσε σε αγροτικό δρόμο. Mm-hmm. Ή έκανε χιλιόμετρα στην άσφαλτο. Θα λες και είναι Λάντα Μίβα 4x4. Τι θέλω να πω. Έκανε σε λάθος μέρος του γηπέδου τόσα χιλιόμετρα. Έκαψε μηχανή, αντί να είναι σεντερφόρ ή πίσω από το σεντερφόρ, αλλά δεν θα πέσει ο Μάνταλος, το βάλανε εκεί. Αυτό το σχήμα, Γιάννη, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ναι. Είναι πιο ορθολογικό. Ή σημώες εξάρι σαν κοφοχτάρι, ή δύο οχτάρια,
με δύο εξτρέμ και μάνταλο και ένα σεντερφόρ, θα παίξει και καλύτερη μπάλα η ΑΕΚ. Αρκεί να βρει μια άκρη εκεί πίσω. Ο Αθανασιάδης. Μέτριος. Δηλαδή δεν είναι τώρα να το βάλεις μπαμπούλα τον Τζιντότα τον Αθανασιάδη. Ξέρει από μέσα ο Τζιντότα ότι την κάφα θα την κάνει ο Αθανασιάδης και θα ξαναβεί. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ναι. Πάμε να δούμε δύο φάσεις. Η μία είναι το μοναδικό γκολ της συνάντησης. Κόντρα στον Πανετολικό πέτυχε ο Γαλανόπουλος. Όσο το παιδί αυτό ανεβαίνει, τόσο θα παίρνει και η ΑΕΚ. Έτσι, γιατί εάν φτάσει μια καλή φυσική κατάσταση, εδώ τον είδαμε να σκοράρει σε άδειο τέρμα. Πάτσε περιοχή, Νίκος, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Άμα ήταν στη ζωή ο Νίκος, θα έλεγε αυτό που έλεγε για τον Γαλανόπουλο πολύ καιρό. Σπριν. Με σπάει τις παπούτσια. Και έχει δίκιο. Ο Γαλανόπουλος έχει καλό σώμα, έχει καλά χιλιόμετρα στο παιχνίδι που μπορεί να τα αυξήσει. Και αν πατάει περιοχή στο σουτ που έκανε ο Μπακάκης και του βγήκε σέντρα. Εντάξει, ναι. Πούμε και αυτή την αλήθεια. Εντάξει, να πατάει ο Χαφ περιοχή και να σκοράρει είναι ευλογία. Πατάει ο Σακόφ, αν πατάει και ο Γαλανόπουλος, σε μάτς που είναι δύσκολα, μπορεί να παίξει με τριάδα Σιμόες, εξάρι και δύο οχτάρια και να βάλει τον Μάνταλο αριστερά ή να τον έχει, ξέρω εγώ, ένα ημίχρονο κάτσε έξω. Για ο Μάνταλος, ο οποίος στην παρούσα φάση, έτσι, θα μπορούσε να τελειώσει μόνος του, αλλά το σιγούρεψε 100%. Ναι. Καλά έκανε. Ναι. Εκεί θέλει, εκεί αν ήμουν ο Δέλλας εγώ, το δεξί το μπακ θα του έλεγα Αγρίνιο Αθήνα, Πούλμαν δεν έχει, όχι, ούτε ταξί, θα πάρεις το κτέλ και θα σου πάρω και το κινητό, αν σε πιάσει ο χωροφύλακας, να μην μπορεί να πατήσεις μετακίνηση και να σε γράψει και να φας και πρόστιμο. Δεν κλείνει καθόλου ο δεξίος ο μπακ στα στόπερ εκεί. Και του κάνει από το δεύτερο δοκάρι. Πάντως, πάμε να δούμε και την ευκαιρία που είχε το, ο Πανετολικός με τον Ντάτσιο, ναι. Ο οποίος δεν την έδωσε στον Βέργο, και γιατί δεν θα είχε και πολλές ευκαιρίες ο Πανετολικός. Εδώ πέρα, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο Μάνταλος στη φάση του γκολ. Δεν το έκανε ο άλλος. Ήταν μόνος του ο Βέργος και ήταν χαμένη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον Ολυμπιακό. Είπαμε εμπολής πριν για αυτό το 0-4 ότι Μπα και Σεμέδο με την μπάλα κάτω έχουν τα θέματά τους. Έχουν θεματάκια τα οποία σε υψηλό επίπεδο αν βρούνε παίχτες που εδώ δεν υπάρχουν πολλοί. Τα κάτω ψέματα εν ώψη της Ευρώπης γίνεται όλη κουβέντα, γιατί σε ένα μήνα παίζει με Ετχόβεν ο Ολυμπιακός. Εκεί θα έχουν θέματα. Ναι. Και εκεί ίσως να χρειαστεί και ο τρίτος στόπερ. Ή να χρειαστεί μια διάταξη με πιο σημαζεμένα τετράδα, πιο κοντά οι γραμμές, το Μασούρα οπωσδήποτε γιατί μαρκάρει, να είναι δύο και ένας χαφ και όχι ένας και δύο που είναι σε τρίγωνο. Δηλαδή πρέπει να προσεχτεί αυτή η αδυναμία, γιατί αυτή η ομάδα δεν παίζει από πλάγια με φόρτωμα, παίζει κάθετα. Πάντως, προχθές κόντρα στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός πέτυχε και ωραία τέρματα και αποστημένες φάσεις που μας είχε συνηθίσει περισσότερο στο open play που λέμε στο ανοιχτό παιχνίδι. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά από τις στημένες φάσεις που σκόραρε ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο. Αρχικά από το corner του Βαλμπουενά, ο Σεμέδο εκεί αν πατήσει καλά τους παίρνει παραμάζωμα όλους και σκοράρει το 0-1. Εκεί το πόσο θα πρέπει να υπάρχει παίχτης και στο πρώτο δοκάρι και στο Σεμέδο. Στο Σεμέδο πρέπει να υπάρχει σκληρότατο man-to-man. Ναι, έλειπε βέβαια ο Μπαράλες, γιατί σε αυτή την περίπτωση... Ναι, ο Μπαράλες θα τον έπαιρνε, ναι. Ναι, ο Σέντερ ναι. Φόρ παίρνει τον στόπερ στα κόρνερ που κάνει άμυνα η ομάδα του επιτιθέμενου. Έλειπε και ο Ικλέσιας που είναι ψηλό παιδί. Ακριβώς. Θα δούμε τον γκολ του Καμαρά, που προέρχεται και αυτό από κόρνερ του Βαλμπουενά. Αλλά είναι τρομερή η εκτέλεση από τον Καμαρά. Είναι τρομερή εκτέλεση, αλλά είναι τρομερό και το assist του... Τα φάλτσα που δίνει ο Βαλμπουενά, δηλαδή ναι. Δεν είναι μια σέντρα. Κοίταξε τι γίνεται. Είναι εκπληκτικό και με τα φάλτσα που δίνει και δεν φταίει και ο τερματοφύλακας. Ουσιαστικά ο Βαλμπουενά, Κωστή, να το πούμε έτσι, σημάδεψε το γκουντεπιέ του Καμαρά. Ναι, τόσο πολύ δηλαδή καλό χτύπημα της μπάλας. Δηλαδή έχουμε δει χτυπήματα τα οποία είναι αόριστου περιεχομένου. Εδώ ήταν συγκεκριμένα για αυτό το... Και δεν ξέρω αν το έχουν κάνει και στην προπόνηση.
Σίγουρα, σίγουρα αυτό. Αλλά βλέπουμε και στο γράφημα και το κενό ότι δεν υπήρχε παίκτης εκεί να είναι στη γραμμή της περιοχής για να πέσει πάνω σε κάποιο σουτ. Ο Νίκος έβαζε πάντα ένα παίκτη εκεί. Ναι. Μας έλεγε ότι θα υπάρχει εκεί να αποφύγει το σουτ από τη μέση απόσταση. Ναι. Ναι. Είναι και μια λάθος τοποθέτηση, ας πούμε, ενός κοντού γρήγορου που τον έχεις για αντεπίθεση, για παράδειγμα, ναι, την πάρεις. Και είναι μεγάλο λάθος γιατί είναι σε στημένη φάση, που σημαίνει ότι υπάρχει ο χρόνος για να τοποθετηθούν οι παίκτες. Θα δούμε και το foul goal του Φορτούνη. Και εδώ ωραίο το goal από τον Φορτούνη, ο οποίος παίζοντας πλέον στην φυσική του θέση αποδίδει πολύ καλά. Ο Τσίφτσης είχε περάσει, ήταν τέρμα. Εδώ είχαμε μια λάθος τοποθέτηση, ναι, του goalkeeper. Ήταν ένα μέτρο περισσότερο στο αριστερό του χέρι, εδώ. Ναι. Θα πρέπει να είναι κάπου εκεί που είναι το βελάκι. Δηλαδή ένα, σωστό, μέτρο πιο εκεί για να προλάβει να κάνει το πλάγιο βήμα και να εκτιναχθεί με περισσότερες προοπτικές να γίνει απόκρουση. Σωστό. Δηλαδή βλέπουμε το καλό χτύπημα, αλλά βλέπουμε ότι δεν πρόλαβε να κάνει, αν αυτά τα δύο βήματα τα έκανε και ήταν ένα μέτρο πιο εκεί, ίσως είχε μια πιθανότητα περισσότερο να γίνει μια απόκρουση ή να γίνει μια εκτείναξη που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να το φάει στο όριο. Τώρα, κόντρα στον Πανετολικό, μια πιθανή εντεκάδα, να πούμε ότι είναι ο Σα, ο Ραφίνια και ο Σεμέδο εκτός. Θα δούμε στη Σέμπα, και αυτό συμβαίνει προφανώς γιατί ο Σεμέδο είναι τιμωρημένος, αλλά θέλει να έχει παιχνίδια αυτό το δίδυμο Κώστα ο Μαρτίνς, αφού εάν δεν γίνει μεταγραφή στόπερ, με αυτό το δίδυμο θα πάει να παίξει το πρώτο μάτς με την Eindhoven σε ένα μήνα από τώρα. Ναι. Θέλει να δέσει τα δίδυμα, ναι. Επίσης φαίνεται να δένει το δίδυμο Εμβιλά Καμαρά στα χαφ, μένει λίγο πιο πίσω ο Μπουχαλάκης και λόγω τραυματισμού. Και βλέπουμε Βαλμπουενά, Φορτούνη και Μασούρα, δηλαδή να έχει το Μασούρα στα εξτρέμ για να κλείνει και πίσω, γιατί ο Μπρούμα δεν το κάνει συχνά αυτό, και να έχει και Μασούρα, δύο δεκάρια. Ο Μασούρας είναι πολύτιμος για τον Ολυμπιακό, και όχι μόνο για το αμυντικό του κομμάτι. Κάνει και γκολ. Αυτός τι γκολ κάνει όμως? Είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος. Κάνει τα γκολ τα κρυφοσεντεφορίστικα. Σεντεφορίστικα, ναι. Στο πίσω δοκάρι. Έρχεται στο πίσω δοκάρι σαν Μαμούνι, είναι ένα καλός αθλητής, έχει καλό timing, καλή επαφή, δεν μπαίνει με τρίπλα να κάνει, δεν το έχει αυτό. Έχει όμως τον γκολ της τακτικής του φορτώματος, ότι θα κάνει το βάθος σαν δεύτερο σέντερφο και τα βάζει έτσι. Άρα συντάξει, ένα προπονητή που κάνει τακτική μπορεί να του είναι πιο πολύτιμος αυτός από κάποιον που είναι πιο τεχνίτης, θα προτιμήσει τον Μασούρα για το αμυντικό του κομμάτι και για το κομμάτι του ότι συντακτική χώνεται εκεί που πρέπει και παίρνει και γκολ από αυτό. Είναι ευφυής. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό. 1-0 τον Απόλλωνα, πολλά παράπονα από τους γηπεδούχους για τη διαιτησία. Ουσιαστικά σε τρεις φάσεις VAR κρίθηκε το μάτς. Γιατί φωνάζει ο Απόλλωνα? Ναι, τα έχουμε πει. Αν υπάρχει έτσι μία αμφιβολία, είναι αν είναι μέσα ή έξω το μαρκάρισμα του Ζαγαρίτση, φάση του πέναλτι που αρχικά έδωσε ο διαιτητής και μετά μέσω VAR το πήρε πίσω. Γιατί νομίζω ότι οι άλλες δύο φάσεις είναι καθαρές. Έχουμε πει ότι με το VAR θα πρέπει να συνηθίσουμε σιγά σιγά ότι ακυρώνεται γκολ για το εκατοστό. Για τρεις πόντους θα ακυρώσει το γκολ. Για το εκατοστού, έτσι είναι. Και από την άλλη, βέβαια, αν είχε δοθεί το πέναλτι, δεν θα υπήρχε αποβολή για τον Ζαγαρίτη. Επειδή κατηγορήθηκε ο Διούδης για το παλικαράκι, τον Ιωαννίδη κτλ. Εντάξει, εδώ είναι μια άτσαλη έξοδος, δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία, ναι, αλλά έχουν γίνει και κατά το παρελθόν και ο Σαργκάνης, ο Κελεσίδης παλιότερα κτλ. Ναι. Παλιοί τερματοφύλακες, ρυψοκίνδυνα κτλ. Και ας δούμε και μια ρυψοκίνδυνα, όχι να σκοτωθούν τα παιδιά, αλλά να δούμε και μια αντροπρεπή έξοδο και το κι ο άλλος να πάει. Παλιά έχουμε. Αυτό δεν είναι παράδειγμα σωστό, ας πούμε, να το κάνουμε, αλλά μην το πάμε και από την άλλη μεριά. Ναι, ο Βουτσαράς, αθελά του Παναθηναϊκού τερματοφύλακα, στο 1960, σε φιλικό παιχνίδι με τον Ιωνικό, με τον Εθνικό, σε μία έξοδο από το παιδί, καλό παιδί ήταν ο Βουτσαράς, δεν ξέρω αν ζήσει, μου φαίνεται, έκανε έξοδο και σκοτώθηκε παίκτης του Εθνικού από τη σύγκρουση. Ένα παλικαράκι, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Να με συγχωρεί η οικογένεια, αλλά
Έχει συμβεί και αυτό. Εμείς δεν λέμε να γίνει κάτι τέτοιο. Τραγικό, αλλά... τραγικό. Ήταν τραγικό, αλλά και μια έξοδος δυναμική, χωρίς να πάει ο ένας να σκοτώσει τον άλλον, μας λείπουν και αυτά από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Όχι να έχουμε μύτες ανοιχτές και διασύσεις, αλλά μην τους κατηγορήσουμε κιόλας ότι είναι και παλιανθρώποι, ας πούμε, γιατί κάνανε αυτή την έκταση. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε μια πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού με Λάρισα, γιατί... Η Λάρισα είναι αρκετά σκληροτράχηλη ομάδα και ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει με πολλές αλχημίες λόγω των απουσιών του. Δηλαδή, θα δούμε Μολό δεξί μπακ, που το παιδί είναι εξτρέμ, Χουανκάρα αριστερά, Πούγκουρα Σέκεφελτ κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γιατί θα πρέπει ο Βέλεθ να ξαναπάει στα χαφ με τον Αλεξανδρόπουλο, Αθανασακόπουλος ή Μπουζούκης δεκάρι, Χατζηγιοβάνης, Ιωαννίδης και Καρλίτος, έτσι. Είναι εκτός και ο Μακέντα λόγω καρτών. Δεν μπορεί να παίξει εκεί στο Πέλεθ κάποιο άλλο παιδί, γιατί μία-δύο... Εκεί είναι το κενό που είχε ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Μαουρίτσιο με COVID, ο Κουρμπέλης τραυματίας. Έχει θέμα. Έχει θέμα. Εκτός αν βάλει και τον Αθανασακόπουλο ναι. Και βάλει και είναι και ο Βεγιαφάνιες τραυματίας. Τους βλέπουμε εδώ όλες τις φωτογραφίες. Είναι πολύ παίκτες στο άξονα τραυματίας, αλλά 7. Ο Βέλεθ, επειδή έχει ιστορικό φλάσιο ναι. Και επειδή έχει συνηθίσει και ο ίδιος και από τα στόπερ να βγαίνει πολύ επάνω, mm-hmm. να κάνει μεγάλες διαδρομές, δεν τεμπέλει, είναι καλός παίκτης. Μη σου έρθει με καμιά φλάσια. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι καλύτερα με τον Σέγκεφελτ πίσω από ότι ο Πούγκουρας. Γιατί ναι, από αυτά τα ντόμινο δημιουργούνται κενά. Θα μπορούσε να παίξει και ο Αθανασακόπουλος και ο Μπουζούκης για να παίξει ο Βέλεθ πίσω. Αλλά εντάξει, σίγουρα μπορεί να Λάρισα. Ξέρει καλύτερα. Κοίταξε, ο Αλεξανδρόπουλος και αυτός πιο οχτάρι είναι. Γι' αυτό αν ήταν πιο εξάρι, μπορεί να πέταγε τον Μπουζούκη και τον Αθανασακόπουλο τριάδα. Αλλά ο Αλεξανδρόπουλος δεν κόβει. Είναι πιο δημιουργικός, είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι. Είναι πιο οχτάρι και γι' αυτό θέλει να τον βάλει μάλλον εκεί τον Βέλεθ. Αλλά ο Βέλεθ. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τις θλασούλες τις έμαθε εδώ σε εμάς, επάνω στον Άρη. Σωστό. Θα δούμε. Σωστό. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τον Άρη που κέρδισε χθες 2-0 τον Βόλο και σταθερά είναι στην δεύτερη θέση. Κοίταξε, ο Άρης έχει και άλλη μια φορά αυτό που λέει ότι οι πέντε χαφ του και ο σέντερ φορ του θα μαρκάρουν. Τώρα έπαιξε με ένα 4-3-3. Με τριάδα το Ματίγια στα εξάρια, mm-hmm. και το πολύ σημαντικό. Οι άλλοι παίζανε με δύο αμυντικά χαφ και δεν χρειάστηκε να παίξει με δύο κόφτες ο Άρης. Θα ήταν βλακεία. Έπαιξε με Ματίγια μπροστά από τα στόπερ, το Σάσα αριστερά και τον Γκάμα δεξιά σε τριάδα. Και έβαλε το Σάσα σε περισσότερο χώρο μπροστά. Αυτή η κίνηση ήταν, γιατί ο Σάσα είναι πιο εύκολο στον γκολ από ότι ο Ματίγια. Ένα αυτό. Το άλλο είναι ότι πήγε πολύ καλά η τριάδα για άλλη μια φορά του Άρη πίσω από το σεντερφόρ. Αν και ο Γκαρσία ήταν κακός επιθετικά, την ώρα του live διαρωτώνταν πολλοί συνομιλητές μας γιατί δεν βγάζει τον Γκαρσία. Η απάντηση ήταν απλή. Πήγαινε πάρα πολύ καλά πάνω στον Φεράρι, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός μπακ, δημιουργεί προβλήματα, τον έσβησε. Και όχι μόνο αυτό, βάζει και τον Μπερτόλιο ξεκούραστο στο 73. Που είχε εξαφανίσει τον Γιαλούνι και το ξανά εξαφανίζει τον Φεράρι. Ο Φεράρι είναι μια κρυφή τάνα. Ο Φεράρι είναι, τον έχει φέρει ο Τάξης ο Γιαννόπουλος στην Ελλάδα. Έτσι, κάνοντας ένα σκάουτινγκ, ένα ολόκληρο καλοκαίρι στην Αργεντινή. Και μου κάνει εντύπωση που δεν ακούγεται για ΠΑΟΚ. Και ως το Φεράρι. Ναι. Δεν έχει προμήθεια φαίνεται γι' αυτό. Γι' αυτό αλλιώς εγώ τον έπαιρνα ναι. Το Φεράρι. Και έχω και τον Μπέο Φίλο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε εντός έδρας έχει κάνει ο Άρης με 5 νίκες, μια ισοπαλία, μια ήττα. Είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για μια εποχή που δεν είναι ένα κατάμεστο Κλειάνης Βικελίδης λόγω COVID. Είναι άδειο το γήπεδο. Αλλά πόσο σημαντικό είναι να μην σπαταλάς βαθμούς στην έδρα σου. Γι' αυτό και ο Άρης είναι πάρα πολύ καλά η αριστερή πλευρά του Άρη σε μια κακιά δεξιά πλευρά του Βόλου. Ένα μυστικό του παιχνιδιού ήταν και εκεί όπου ο Γκανέα. Μετά την παρουσίαση του αριστερού μπακ από την Κύπρο, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι για πρώτη φορά. Έχοντας το Σίλβα αριστερά, έχει κάνει φοβερές διεισδύσεις με τον Τεντάκι, τον έχει διαλύσει και έχει μπει μέσα στα σέντερ μπακ που είναι πολύ αργά, ιδιαίτερα ο Μίτρογλου. Μάλιστα. Ο Μίτρογλου. Και μπήκε κάτω πάλι τον γκολ. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Άρης αυτό το στυλ του σέντρα, Μίτρογλου 1,97,
Παίζαμε μπάσκετ τις προάλλες μαζί. Ο παπάς του ήταν ο Μήτογλου που στον ΠΑΟ με τον Γουλιανό και παίζανε μπάσκετ. Κάτι γαϊδούρια, τα αδέρφια Μήτογλου εδώ. Ο ένας παίζει μπάσκετ και το Πετσιρικάς. Τον οποίο εγώ του λέω να κάνει αυτό που λέει ο Αλέφαντος, το σπριν και την έκρηξη για να σταθεί και χαμηλά. Και γιατί ψηλά είναι πολύ καλός. Ναι. Τους χτύπησε από εκεί ο Άρης, Μήτογλου και Τεντάκη, με τον Σίλβα και τον Γκάμα και δημιούργησαν καταστάσεις που φάνηκαν στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε δύο φάσεις. Η μία είναι το γκολ του Σάσα, ύστερα από την assist. Εδώ τους χτυπάει εδώ. Ναι. Εδώ αυτός ο ψηλός, δεξιά είναι ο Μήτογλου, ναι. Ο οποίος αυτή η αργοπορία του, ο Χαφ έρχεται από πίσω και του κάνει γκολ. Ναι, και να μνημονεύσουμε και την κίνηση του Σάσα, ο οποίος πάει στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται ο αμυντικός του Βόλου. Ήμασταν έτοιμοι να τον βρήσουμε, το Σάσα, γιατί δεν σου ήταν απευθείας. Ναι. Και την πήγε την μπάλα στο κακό το πόδι. Ναι. Και την παίρνει με το καλό, μπαίνει μέσα. Υποψιαζόμαστε ότι... γιατί το βλέπα το μάτς με Αριανό. Ναι. Και γιατί υποψιαζόμαστε ότι θα το χάσει, αλλά πλασάρει και τον βοηθάει η αργοπορία χαμηλά του στόπερ. Εδώ. Ναι. Και θα δούμε και την ευκαιρία του Σίλβα από την πάσα του πολύ καλού Ματίγια. Είναι σημαντικό για τον Άρη ότι έχουν ανέβει και τα αμυντικά του Χαφ. Έτσι, έχουν ανέβει σε απόδοση εννοώ. Εδώ έχει κάνει και αλλαγές καλές ο Μάντζιος, διότι στο ρίσκο κάποια στιγμή του Βόλου έχει βάλει τον Τζέκο τρίτο Χαφ στο 1-0 να κλειδώσει το μάτς. Έβγαλε τον Γκάμα, έβαλε τον Μπερτόλιο ξεκούραστο και πετάει πάνω στο Μάνο, δηλαδή το έκανε 4-3-3 σφιχτό και πετάει το Ματζίνι πάνω στο Μάνο που είναι διεισδυτικός για να παίξει κάθετα στου στόπερ στο ρίσκο του Σαπάνο και του βγαίνει η αντεπίθεση και κάνει και τον γκολ. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένο, προμελετημένο και ορθά τοποθετημένο με αλλαγές στο σωστό timing για άλλο ένα μάτς καλό κοουτσάρισμα ο Μάντζιος, το οποίο το ψιλοκατηγορήσαμε στη Λαμία. Επανέρχεται με πολύ καλό βαθμό στο παιχνίδι αυτό και στο στήσιμο του, αλλά και στις αλλαγές του. Τώρα το καλό το αφήσαμε για το τέλος. Πάμε για τα προγνωστικά των αγώνων του Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, δύο παιχνίδια. Λοιπόν, όταν ήταν έτοιμα τα παιδιά από τη ροή, θα δούμε την σχετική κάρτα. Εδώ λοιπόν έχουμε Πανετολικός Ολυμπιακός. Διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ. Ναι, νομίζω πόσο? Ότι ο Ολυμπιακός... Άντερ 2,5 διπλό. Ναι, άντερ 2,5. Εντάξει, εγώ θα το πω άντερ 3,5, να είμαστε λίγο πιο safe, μην ανοίξει. Λοιπόν... ΠΑΟΚ Βόλος. Εγώ θα παίξω άσο και γκολ-γκολ. Άσο και γκολ-γκολ. Συμφωνώ. Το 3-1 είναι. Συμφωνώ. Το 2-1, το 3-1. Ναι. Σημαντικό για τον Άρη το ότι δεν σκόραρε ο Βόλος απέναντί του, γιατί μια ομάδα που γενικά σκοράρει και στις νίκες και στις ήττες. Βόλος και φάσεις κάνει και σκοράρει. Και είτε δεν πήρε την μπάλα. Εγώ περίμενα εδώ λίγο το Δουβίκα και δεν πήρε μπάλα, δεν ακούμπησε την μπάλα. Φοβερό. Και θα πω ότι ο Άρης με ένα μέτριο στόπερ το Μπελαρουάν, με άξαλα μαρκαρίσματα, δεν πήγε μπάλα εκεί. Mm-hmm. Να δούμε καμία φάση αυτό το βρήκα. Δεν πήγε μπάλα καθόλου. Δεν πήγε, ναι. Απόλλωση Μύρνη Αστέρα Τρίπολη. Νομίζω χ. Χ, ε. Θα πάρω κι εγώ μια ισοπαλία. Ναι. Λοιπόν, Ατρόμητο Σόφι. Ούτε αυτό το ματς έχει άσο. Χ. Χ και εσύ. Ναι. Και εγώ. Και εγώ χ. Ο Σίμος γέννησε η γυναίκα του, τα δίδυμα είναι εντάξει. Δεν την έχω πληροφόρηση, μακάρι να είναι όλα καλά. Μακάρι να είναι όλα καλά, να του ζήσουν. Έτσι. Να είναι γερά. Μπαμπάς θα έχει καλή καριέρα. Mm. Να είναι γερός. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ναι. ΑΕΛ. Άντερ. Άντερ λες, ε. Ναι. Ναι. Πριν 5 ώρες τα δίδυμα. Να του ζήσουν, να το ευχηθούμε την εκπομπή. Α, εντάξει, άντε, μπράβο, γερά να είναι. Εγώ θα πάρω τον γκολ Κωστή. Ναι. Και να πούμε ότι στο διαδίκτυο το διπλό είναι στο 5,60, 5,70 με τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός. Βρωμάει λίγο εδώ τι να μην κάνει. Ναι, αυτό όποιος το παίζει μπορεί η Λάρισα, ο Πίνακας να παίξει σεντερφόρ. Ο Πίνακας νομίζω, ναι, μα αυτό κάνει συνήθως, το τελευταίο μας αυτό κάνει. Έκανε καλό κουτσάρισμα ο Μπάρμαν. Ο Τάτσις Μπάρμαν. Παλού. Δεκαετίας 80. Δεκαετίας 80 και σε νησί. Βέβαια. Ναι, εκεί. Έκανε φοβερό λοιπόν κοτσάρισμα με τον ΠΑΟΚ. Εγώ το ανέδειξα πολύ. Πας για ένα Άρης.
Άσοχη. Άσοχη. Ναι. Να την έχει στην καρδάρα με το γάλα τώρα εκεί ο Άρης. Στα Γιάννενα ο Άρης. Γκολ εγώ. Ναι. Λοιπόν, άρα φέτος βλέπεις τον Άρη να μην κερδίζει τα Γιάννενα γενικά, ε? Όχι. Λαμία ΑΕΚ. Διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ. Θα συμφωνήσω. Ναι. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, θα τα κρατήσουμε λίγο στον αέρα για να φωτογραφηθούν για τις ανάγκες και των social media. Όλα σένα, νοικοκυρεμένα. Και θα ανανεώσουμε πρώτα Θεός το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 6, όπου θα έχουμε και πολλά παιχνίδια και ευρωπαϊκά. Αύριο έχουμε betting weekend στις 4.30, στοίχημα, full. Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.